Θέλω να θυμίσω το εξής. Κατά τη συζήτηση στην αρχική σύμβαση, στο σύνολο δηλαδή της δωρεάς, όταν είχε έρθει με την προηγούμενη κυβέρνηση, είχαμε βάλει την εξής πλευρά. Πέρα από τις άλλες αιτιάσεις, τις θέσεις μας που καταθέσαμε και με τις προηγούμενες επιμέρους τροποποιήσεις που ήρθαν το προηγούμενο διάστημα έως και την τελευταία. Λέγαμε ότι με βάση τη δωρεά, το τι σκοπεύουν οι ευεργέτες και τα λοιπά, ότι όντως αυτά που λέγαμε, ότι αυτά που παράγουν οι εργαζόμενοι πολύ περισσότερα και φτάνουν και περισσεύουν για να έχουν σε ό,τι αφορά την υγεία, την ανάπτυξη ενός δημόσιου, σύγχρονου, καθολικού και δωρεάν συστήματος υγείας, και τα χρήματα αυτά που διαθέτει το Ίδρυμα σε αυτές τις δωρεές που συζητούμε, στην ουσία αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος από τα κέρδη που προέκυψαν από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, αλλά και τον πλούτο, όχι μόνο της χώρας μας επίσης, αλλά και όπου γης, όπου δραστηριοποιείται. Και βέβαια, ο ίδιος, οι ίδιοι αυτοί οι όμιλοι, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι όμιλοι του Νιάρχου, αλλά και οι άλλοι, την χάνουν φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων και ουκέ στην αριθμό άλλων προνομίων. Εξάλλου, η έδρα και του συγκεκριμένου της συγκεκριμένης επιχείρησης πολυεθνικής, όπως θέλετε πείτε, είναι οι Βερμούδες, φορολογικός παράδεισος. Είχαμε βάλει λοιπόν το εξής, ότι αν αυτές λοιπόν είναι οι φανερές πλευρές του ζητήματος, του θέματος που συζητούμε για τις δωρεές, υπάρχουν ενδεχομένως, βάλαμε το ερώτημα, υπάρχουν και κάποιες που μπορεί να κρύβονται, αθέατες πλευρές. Έτσι τις είχαμε χαρακτηρίσει. Που στα πλαίσια δηλαδή της εκδήλωσης αυτής της αγάπης από το Ίδρυμα και η οποία δεν εξηγείται με αυτήν καθ' αυτήν την προσφορά του Ιδρύματος. Και έρχεται η σημερινή τροποποίηση ή αν θέλετε η σημερινή συνεδρίαση με την κύρωση της σύμβασης με το Ίδρυμα Νιάρχος, του Δημοσίου, της Κυβέρνησης, λοιπόν να επιβεβαιώσει αυτή μας τη θέση. Ή την επιφύλαξη αν θέλετε, ή την πρόβλεψη αν προτιμάτε. Δηλαδή ποιο, ότι τα δύο νοσοκομεία ή ότι το νοσοκομείο της Κομωτινής και της Θεσσαλονίκης στα παιδιατρικά θα είναι επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο, πέρα από κάποιες άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν έχουμε την πρόθεση βεβαίως μιας πολιτικής, η οποία δεν είναι κεραυνός συνεθρία, είναι δηλωμένη και σε επίπεδο στρατηγικής στα ζητήματα της υγείας, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα μας. Έχει ήδη εδώ και χρόνια συζητιέται αυτή η κατεύθυνση και πολύ δε περισσότερο οι εξαγγελίες και ενδεχομένως η προοπτική εφαρμογής προφανώς στη βάση των πιλωτικών πρωτοβουλειών που θέλει να αναλάβει, που αναλαμβάνει και προωθεί η κυβέρνηση. Ήδη ανακοινώθηκαν και νοσοκομεία πανεπιστημιακά τα οποία θα μετατραπούν σε απονομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτό της Λάρισας για παράδειγμα, και παράλληλα θα προχωρήσουν και συμπράξεις με τον συμπράξεις ΔΙΤ, δηλαδή δημόσιο και ιδιωτικού τομέα. Άρα έχουμε νοσοκομεία που αφενός μεν από τη μια μεριά αξιοποιούνται δωρεές τύπου Νιάρχου, γίνονται επιχειρήσεις στην ουσία, κάτω από τη σκέπη του, τον έλεγχο, όπως θέλετε πείτε, του δημοσίου, τα οποία τι θα έχουν ως στόχο, την πώληση υπηρεσιών. Σε ποιον? Σε έναν κόσμο, στον κόσμο, στους ασθενείς. Και πώς θα γίνεται αυτό? Θα πληρώνει. Και έχουμε τέτοια εμπειρία από τον Τινάν. Και αν θυμάστε καλά, όλα τα άλλα κόμματα, να γυρίσουμε και ακόμα πιο παλιά, όταν δημιουργούνταν το Τινάν, υπερθεματίζαν όλα τα κόμματα στο κοινοβούλιο υπέρ αυτού του τύπου της λειτουργίας του συγκεκριμένου νοσοκομείου, που μάλιστα λέγατε ότι θα είναι, πρέπει να αποτελέσει πρότυπο λειτουργίας και για το δημόσιο, ευρύτερα δημόσιο τομέα. Αυτά λέγατε και αυτά πράτετε. Αλλά ποιος θα πληρώσει την ύφη, ποιος θα ωφεληθεί τελικά και ποιος θα χάσει? Γιατί καλά ακούστηκαν και εισηγητικά, επειδή άκουσα τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και φαίνεται στην ιδεολογική έκθεση μέσα από το νομοσχέδιο, το τι θα περιέχει μέσα το νοσοκομείο ή τα νοσοκομεία που θα χτιστούν. Το ζήτημα είναι, ο κόσμος θα έχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας?
ή θα πληρώνει. Γιατί πληρώνει. Και μην μου πείτε ότι στο δημόσιο, στο κατόνομα λέμε εμείς πλέον, δημόσιο σύστημα υγείας δεν πληρώνει. Πληρώνει. Και άρα τι έρχεστε εσείς και κάνετε? Πέρα από την εμπορευματοποίηση που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και προωθείται μέσα και από το δημόσιο σύστημα υγείας των υπηρεσιών υγείας, έρχεστε ξεκάθαρα και μετατρέπετε αυτά μεν τα καινούργια νοσοκομεία, αλλά και τα υφιστάμενα, όπως είπα, το παράδειγμα της Λάρισας, το Αττικό κτλ., τα μετατρέπετε σε επιχειρήσεις. Και αυτοί που θα ωφεληθούν είναι όσοι δραστηριοποιηθούν, είτε ιδιώτες, είτε εκ του προσωπικού εκεί πέρα κάποιοι που στελεχώνουν τα νοσοκομεία, θα ωφεληθούν, αλλά και οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι το προσωπικό, οι εργαζόμενοι και κυρίως οι ασθενείς, οι οποίοι θα κληθούν ή θα καλούνται να πληρώνουν. Τα πληρώνουν από τις εισφορές τους, θα πληρώνουν και επιπλέον. Όπως πληρώνουν ήδη, αλλά θα πληρώνουν ακόμα περισσότερα. Αυτό γίνεται στον Τινάν. Ανεξάρτητα τα σκάνδαλα, όλα αυτά που γίνανε, στη λειτουργία και στη φιλοσοφία του, αυτό ήταν. Πλήρωνε ή δεν πλήρωνε ο κόσμος? Πλήρωνε. Εμείς λέμε ότι την υγεία, εφόσον κόπτεστε μερικοί και τα λέτε και ωραία πολλές φορές, είναι καθολικό δικαίωμα και καθολικό. Εάν είναι καθολικό δικαίωμα, κατά τη γνώμη μας, καθολικό δικαίωμα σημαίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των επιτευγμάτων της επιστήμης, την ιατρική εν προκειμένου, της τεχνολογίας, δωρεάν. Και όλα τα επιτεύγματα αυτά να είναι στην κατεύθυνση ικανοποίησης των αναγκών των Ελλήνων εν προκειμένου, των ανθρώπων. Στα ζητήματα της υγείας και όχι μόνο στην κατεύθυνση της διάγνωσης, αντιμετώπισης των ζητημάτων υγείας, αλλά και βεβαίως στο ζήτημα της πρόληψης. Και μάλιστα είχαμε βάλει και στις προηγούμενες συνεδριάσεις και στην Ολομέλεια, αν θέλετε, με τις προηγούμενες συμβάσεις, είχαμε βάλει και κάποια ερωτήματα. Οπότε δεν πήραμε βέβαια απάντηση και από την προηγούμενη κυβέρνηση στη συνολική σύμβαση, αλλά και από την παρούσα κυβέρνηση. Λέγαμε, πώς λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία, πώς θα εξασφαλιστεί? Αφότου δημιουργηθούν τα νοσοκομεία, η απρόσκλητη λειτουργία των νοσοκομείων, θα χρηματοδοτούνται από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό με προκειμένου? Θα γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις? Εμείς λέμε μόνιμο προσωπικό. Εσείς θα κάνετε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Μην πείτε ότι θα προσλάβετε με μόνιμη σχέση εργασίας. Περιμένουμε να ακούσουμε. Και βέβαια ειδικότητες, κάτι τα λοιπά, και αυτό αφορά και το νοσηλευτικό προσωπικό και το υπόλοιπο προσωπικό. Θα εξασφαλιστεί η επάρκεια σε υλικά, φάρμακα κτλ. Έχουν ανάγκες για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία κατ' επέκταση για τους ασθενείς. Και το κυρίαρχο για μας είναι ποιο? Το αν θα παρέχονται δωρεάν οι υπηρεσίες υγείας σε όλους, ανεξαιρέτως. Και βάζουμε και βάζαμε βεβαίως την επιφύλαξη ότι με βάση την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα κατόνομα νοσοκομεία της χώρας, που ενισχύουν αυτή την τάση, αυτή την επιχειρηματική τους δράση, μειώνοντας το προσωπικό με την υποχρηματοδότηση από το κράτος και καλούνται να επιβιώσουν πουλώντας υπηρεσίες είτε άμεσα στους ασθενείς που πληρώνουν, είτε έμεσα μέσω από τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν λαϊλατηθεί και από το κεφάλαιο αλλά και από το κράτος. Λοιπόν, θεωρούμε ότι δίνει και τις απαντήσεις. Άρα λοιπόν δεν είναι, επαναλαμβάνω, και ερευνό συνεδρία. Όμως δίνει μία κατεύθυνση. Και μάλιστα είναι αναγκαιότητα, εκτιμούμε πλέον, ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την προοπτική της όποιας ανεμικής, λέμε εμείς, με βάση και τα στοιχεία, τα διεθνή και τα λοιπά, καπιταλιστικής ανάκαμψης, ότι και η υγεία και αυτές οι όποιες δημόσιες μονάδες υγείας λειτουργούσαν έως τώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά που είχαν, θα πρέπει πλέον να ακολουθήσουν την επιχειρηματική ξεκάθαρα δράση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για τους εργαζόμενους μέσα, γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό, αλλά κυρίως για όσους προσφεύγουν στα νοσοκομεία, στους ασθενείς δηλαδή, για τον λαό. Επίσης είχαμε βάλει τα ερωτήματα. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, γιατί προβλέπονταν μέσα από τη σύμβαση, ότι το Ίδρυμα αποκτά ισοβίως το δικαίωμα ελέγχου όλων των βασικών βεβαίως πλευρών της λειτουργίας των έργων. Και με πρόβλεψη βέβαια ποινών, ακόμα και επιστροφή ποσών. Ή των ποσών ή ποσών που θα διαθέσει κτλ. Επίσης, τι θα γίνει στην περίπτωση, αυτό το βάζαμε από τότε, που υπάρχει εμπειρία με το δημόσιο, αυτό που είπα και προηγουμένως, που για οποιοδήποτε λόγο το κράτος δεν χρηματοδοτήσει. Δεν στελεχώσει επαρκώς τα νοσοκομεία. Γεγονός που σύμφωνα με τη σύμβαση μπορεί να αποτελέσει αφορμή όντως να βρεθεί λύση με την παραχώρηση των νοσοκομείων. Εσείς το κάνετε το βήμα βέβαια, το μετατρέπετε κατευθείαν σε ιδιωτικό δικαίωμα, άμα τη λειτουργία του.
αποκτώντας βεβαίως χαρακτηριστικά επιχειρηματικά. Αλλά και αυτό ακόμα που προβλέπεται μπορεί να περάσει κατευθείαν βεβαίως στα χέρια επιχειρηματιών στη βάση της σύμβασης και όσων έχουν υπογραφεί και έχουν συμφωνηθεί προφανώς. Στη βάση να είναι το νοσοκομείο, τα νοσοκομεία κερδοφόρα. Λοιπόν, εμείς μέχρι τώρα ψηφίζαμε παρόν, θεωρώντας ότι πρέπει να αξιοποιούνται και τέτοιου τύπου δωρεές που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση, με τη δημιουργία υποδομών, με την ενίσχυση υποδομών, με τον εξοπλισμό κτλ. Όχι όμως να είναι το κυρίαρχο. Βεβαίως, τον κυρίαρχο ρόλο, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να την παίζει το κράτος. Το οποίο αυτό θα έχει την ευθύνη για τη δημιουργία όλων αυτών των απαραίτητων υποδομών, τη στελέχωση, το προσωπικό, τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Το κράτος λοιπόν να είναι υπεύθυνο. Βεβαίως δεν θα λέγαμε όχι, γι' αυτό πάντα ψηφίσαμε παρόν. Όμως τώρα, με βάση αυτή τη σύμβαση που μας φέρνετε και στη βάση μετατροπής των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, θα την καταψηφίσουμε. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και το τονίζουμε.